είχαμε χθες την προφυλάκηση των δύο συλληφθέντων, δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση του Γιώργου Καραϊβάζ. Και μάλιστα σήμερα το πρωί είχαμε την χείρα του εκλειπώντος, την κυρία Στάθα Αλεξανδροπούλου, η οποία βρέθηκε, βλέπουμε και τα πλάνα, το πρωί μαζί με τον δικηγόρο της, τον κύριο Απόστολο Λύτρα, στην Ευελπίδων για να δηλώσει παράσταση υποστήριξη κατηγορίας. Ακριβώς. Και τελικά τη ζήτησα να μείνει. Ναι, για να καταθέσει, δέχτηκε και το έκανε λοιπόν. Κατέθεσε για περίπου 2 ώρες και μαθαίνουμε ότι πριν από λίγο αποχώρησε. Έχουμε και δηλώσεις. Και η δημοσιογράφος μας εδώ του σταθμού, η Έλληνα Γαλάρη, βρίσκεται εκεί να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μπορούμε να τη δούμε και παράλληλα να πω και την καλησπέρα μου στον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα που είναι κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έλενα, να ξεκινήσω από σένα. Καλησπέρα. Βεβαίως, βεβαίως. Να σας πω ότι σχεδόν μία ώρα διήρκεσε η κατάθεση της χείρας του Γιώργου Καραϊβάζη, η οποία έφτασε εδώ στα δικαστήρια στις 10.30 το πρωί. Συνοδευόταν από τον δικηγόρο της, τον κύριο Απόστολο Λύτρα, όπως είπες και εσύ, για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Μόλις κατέθεσε τη δήλωση Μάριον, τη ρώτησε ο δικαστικός λειτουργός αν θα ήθελε να καταθέσει σήμερα ως μάρτυρα στο πλαίσιο της ανάκρισης που διενεργείται για τη δολοφονία του Γιώργου. Εκείνη λοιπόν απάντησε καταφατικά και έτσι άρχισε την κατάθεσή της. Η ίδια, όπως μας είπε, δεν γνωρίζει τους δύο κατηγορούμενους, τα δύο αδέλφια που προφυλακίστηκαν χθες το βράδυ μετά την απολογία τους, ότι ο Γιώργος δεν δεχότανε απειλές, ότι δεν διαστάθηκε ποτέ ότι διέτρεχε κάποιο κίνδυνο, ενώ όταν ρωτήθηκε από τον δικαστικό λειτουργό εάν έχει κάτι στο μυαλό της, αν έχει κάποιο πρόσωπο να υποδείξει, εκείνη απάντησε αρνητικά. Μάλιστα, και έχουμε και τη δήλωση να την παρακολουθήσουμε. Πάμε. Έχουμε την πρώτη θετική έκβαση στην υπόθεση του Γιώργου μας. Όλα αυτά τα 2 χρόνια έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια έτσι ώστε η υπόθεση Γιώργου Καραϊβάζ να μην ξεχαστεί. Ασκήθηκαν τρομερές πιέσεις ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και να βρισκόμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση για όλους σήμερα να είμαστε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μέσα από τη συνδρομή του και από το υστέρημά του βοήθησαν στη μνήμη του Γιώργου να στηθεί το πολυατρείο για το χαμόγελο του παιδιού. Εμείς η οικογένειά του εμένουμε ότι η δικαίωση είναι για τη μνήμη του. Εμείς δεν πρόκειται να δικαιωθούμε γιατί μόνο με ένα θαύμα θα δικαιωνόμασταν να γυρίσει ο Γιώργος πίσω, πράγμα το οποίο δεν γίνεται.